Βρισκόμαστε στην κουζίνα του Γιάννη. Αλλά δεν θα μαγειρέψει ο Γιάννη, θα μαγειρέψει εγώ. Γεια σου, εγώ. Γεια σου, καλά είμαι. Λοιπόν, θέλω να μου φτιάξει κάτι απλό, κάτι basic. Θέλω τηγανιτά αυγά με πατάτες τηγανιτές. Δεν θα σου κάνω τηγανιτά αυγά. Θα σου κάνω ποσέ αυγά. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί το έχω απορία. Γιατί σε λέγανε δορυφόρο μέσα στο σπίτι. Επειδή εγώ δεν έκανα παρέα με κανέναν σχεδόν, θεωρούσανε ότι είμαι και από εδώ και από εκεί και σε όλες γενικότερα τις ομάδες. Mm. Αλλά εγώ δεν ήμουνα, εγώ ήμουνα μόνη μου. Ωραία, και αυτή η δήλωση που έκανες. Μην τη θυμηθούμε, μία, ένας, άσχετος κλπ. Ναι. Μετάνιωσες που την είπες. Όχι, ποτέ. Δεν νομίζω ότι θα μετανιώσω ποτέ που το είπα. Ήταν κάτι που πίστευα. Σίγουρα δεν το είπα με αυτή την πρόθεση. Δηλαδή, αναφερόμουν σε χαρακτήρα, σε συμπεριφορά απέναντί μου ή απέναντί ίσως και σε άλλα άτομα. Γιατί σίγουρα δεν είμαι καθόλου της άποψης ότι πρέπει να είμαστε ομοφοβικοί ή όλα αυτά. Άρα, μήπως ήταν καλύτερα να χρησιμοποιείς άλλες λέξεις. Αν χρησιμοποιούσα άλλες λέξεις, δεν θα έβγαινε αυτό ακριβώς που ήθελα να πω. Και άλλωστε, επειδή ενεργώ πολύ αυθόρμητα, αυτό μου βγήκε εκείνη τη στιγμή. Αυτό είπα και γι' αυτό θα το ξανάλεγα. Αν δεν είχες τη βοήθεια των άλλων από τον εξώστη, δεν θα έφτανες μέχρι τη δεκάδα. Αλήθεια ή ψέμα? Ψέμα. Δηλαδή, πιστεύεις ότι έπρεπε να βασιστείς στις δικές σου δυνάμεις, θα ήταν καλύτερα? Νομίζω ότι έπρεπε από την αρχή να βασιστώ στις δικές μου δυνάμεις. Κάτι που δυστυχώς δεν έκανα, γιατί πίστεψα κάποια άτομα. Και νομίζω ότι κάποια άτομα με παρέσυραν λίγο. Δηλαδή, στην ουσία, βασίστηκα σε αυτούς και δεν βασίστηκα στον εαυτό μου, δεν πίστεψα στον εαυτό μου. Απλά θεωρώ ότι κάποιοι το έκαναν λίγο ηθελημένα, με σκοπό να μην πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτό όμως? Δυστυχώς δεν έχω καταλάβει ακόμα τι θέλαν να πετύχουν και αναφέρομαι σε πολύ συγκεκριμένα άτομα. Δηλαδή, να υποθέσω τον Τζόρτζι. Ακριβώς. Πιστεύεις δηλαδή ότι σε φοβόταν, ας πούμε, σε είδε πιο ανταγωνιστικά? Μπορεί να με φοβόταν, σίγουρα όχι μαγειρικά, δεν νομίζω ότι με φοβόταν μαγειρικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο με φοβόταν. Δεν έχω ακόμα αποκωδικοποιήσει τη συμπεριφορά του. Είναι πολύ περίεργη η συμπεριφορά του, όπως έχουν όλοι μάλλον καταλάβει. Θες να τον περιγράψεις με τρεις λέξεις? Μας το κάνω πιο εύκολο. Νομίζω ότι είναι λίγο περίγραπτος. Σίγουρα είναι διπρόσωπος, ας πούμε αυτή τη λέξη. Είναι ύπουλος και πονηρός. Τρεις λέξεις τις βρήκαμε. Άκουγες τα σχόλια που για σένα και τον Κώστα Σεφερίδη που λέγανε ότι έχουν έρθει λίγο πιο κοντά? Τι είχε σχολιάσει? Το αν δεν μπορούν να καταλάβουν τη φιλία ανάμεσα σε έναν άντρα και μία γυναίκα, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Ωραία, και με ποιον δεν θα συνεργαζόσουν με τίποτα? Από τους Κριτές. Ναι, πρέπει να μπεις ένα από τους τρεις. Να σου πω ένα από τους τρεις. Λοιπόν, δεν θα συνεργαζόμουν με τον κύριο Κοντιζά, αλλά ο μόνος λόγος γι' αυτό είναι επειδή δεν είμαι πολύ κοντά σε αυτή την κουζίνα που κάνει, στην Ασιατική. Ποιος θα ήθελες να είναι ο νικητής? Θα ήθελα να είναι ο Αργύρης. Γιατί είναι καλός μάγειρας και συνδυάζει και το πολύ ωραίο χαρακτήρα του. Έχει πολύ ωραίο χαρακτήρα. Κάτι που πιστεύεις ότι συνδυάζεις κι εσύ? Κοίτα, εγώ έχω ωραίο χαρακτήρα, αλλά δεν ξέρω άμα είμαι πολύ καλή μαγείρισα ακόμα. Λοιπόν, δοκιμάζω τώρα εγώ να δω τι έφτιαξες. Οι πατάτες σου είναι σωστά τηγανισμένες, όσο πρέπει. Χαίρομαι γι' αυτό. Και το αυγό σου δίνει ένταση στον ουρανίσκο μου, τόσο όσο. Οπότε δεν θα βγω προτινόμενη. Όχι, όχι. Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή τέτοιοι άνθρωποι είμαστε και μας αρέσουν αυτά, μας διασκεδάζουν, θα σας δώσουμε μία μικρή γεύση από το τι λέει ο Τζόρτζης για όλα αυτά. Η γογό. Ποια είναι η γογό? Θα καταφέρει κάτι μαγειρικά η γογό? Αν προσπαθήσει πάρα πολύ και αλλάξει τη στάση της σε κάποια πράγματα, πιστεύω ότι ναι, μπορεί να γίνει μια μέτρια μαγείρισα.